Επίμαχη φέρεσαι από το συγκεκριμένο αγώνα, διαιτής ο Σιλιαράς, σε ένα κακό αγωνιστικό χώρο, όχι μόνο για τους παίκτες, αλλά και τους διαιτητές και απροετοίμαστες ομάδες που δεν είχαν μια μπάλα Πορτογαλή. Να δούμε λοιπόν επίθεση για την ομάδα Τσάικ. Βλέπουμε το βοηθό το Φραγκιαδάκη που υποδεικνύει offside το Χριστοδουλόπουλο. Offside δεν υπάρχει. Βλέπετε 1, 2, 3, 4 παίκτες τον καλύπτουν. Τόσο αν είχε χιονόντος και δεν έβλεπε. Εδώ επίθεση ομάδας του Αστέρα Τρίπολης. Ο Γκάλο δείχνει με τη κίνησή του ότι κάτι έχει κάνει. Έχει κάνει παράβαση. Υπάρχει κόψιμο σκόπιμο της μπάλας με το χέρι. Ήταν πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε από το διαιτητή το Στυλιαρά στην επίθεση αυτή της ομάδας του Τρίπολης. Εδώ από την ίδια επίθεση της ομάδας ΣΑΕΚ. Άλλη μια λάθος υπόδειξη από το Φραγκιαδάκη το βοηθό για offside στο Μάνδαλο, ο οποίος Μάνδαλος είναι στην ίδια ευθεία τουλάχιστον με τον αμυντικό που είναι δίπλα του. Offside λοιπόν και εδώ δεν υπάρχει, λάθος η υπόδειξη του Φραγκιαδάκη. Επίθεση της ομάδος του Αστέρα Τρίπολης, είναι η στιγμή της επιτυχίας του τρίτου γκολ. Να δούμε αν στο ξεκίνημα της φάσης ο Καλτσάς που παίρνει την μπάλα εδώ, αν είναι σε θέση offside. Είναι και εδώ η ίδια ευθεία, σωστά παίζεται εδώ από το Φραγκιαδάκη που εδώ παίρνει τη σωστή απόφαση και στη συνέχεια της φάσης μπαίνει τον γκολ από τον Τσουκαλά. Άστε. Επόμενη φάση, επίθεση ομάδος του Αστέρα Τρίπολης, ο Φραγκιαδάκης εδώ κάνει λάθος, υποδεικνύει τον Μανιά σε θέση offside. Offside δεν υπάρχει. Παρόλο που έχει σωστή θέση ο Φραγκιαδάκης, κάνει και εδώ λάθος. Εδώ να δούμε λοιπόν μια κίτρινη κάρτα που έδωσε δύο Στυλιαράς στο Βράνιες για το μαρκάρισμα αυτό. Εδώ η πρώτη φάση ήταν απευθείας κόκκινη και όχι κίτρινη. Και εδώ δέχεται τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Σωστή, εδώ βλέπουμε την πρώτη φάση, έτσι. Εδώ λοιπόν υπάρχει, κοιτάτε, ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Είναι κόκκινη κάρτα απευθείας και όχι κίτρινη που ήταν η πρώτη. Και εδώ σωστή η δεύτερη κίτρινη κόκκινη στο Βράνιες για την ενέργειά του αυτή.